Αθήνα. Δεν έχουν τέλος πια οι κακόγουστες φάρσες που κάνουν κάποιοι που θέλουν ανθρώπους του καλλιτεχνικού κυρίως και όχι μόνο χώρου να είναι νεκροί. Μετά λοιπόν τον Κώστα Καραφώτη, τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και τον ράπερ Τους, σειρά έχει ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης. Έφαγε χώμα ο Χωμενίδης και σύμφωνα με το δημοσίευμα μάλιστα που έκανε το γύρο του διαδικτύου, ο συγγραφέας έβαλε τέλος στη ζωή του πηδώντας από τον μπαλκόνι του σπιτιού του. Το τραγικό βέβαια είναι ότι υπήρξαν και ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, όπως ότι ο Χρήστος Χωμενίδης πριν ανοίξει το παράθυρο και πέσει στο κενό, άφησε πίσω του 3 ιδιόχειρα σημειώματα. Ο γνωστός συγγραφέας προτίθεται να κάνει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου. Ωστόσο, οι φίλοι του που γνώριζαν ότι μια τέτοια είδηση δεν ίσχυε, ανέβασαν φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Όπως μια φίλη του που ανέβασε κοινή φωτογραφία του στο Facebook με τίτλο «Εδώ στον άλλο κόσμο την περνάμε ζάχαρη». Ας ευχηθούμε κάποια στιγμή αυτές οι μακάβριες φάρσες να τελειώσουν και να μην ξαναδιαβάσουμε ποτέ τέτοιες ανούσιες και κρύες ειδήσεις.